Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Για Γλέντι θα μιλήσουμε τώρα και μάλιστα για Σαρακατσάνικο Γλέντι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Αγία Παρασκευή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Νομού Θεσσαλονίκης, η Ένωση, ο κύριος Ανδρέας Μουλαράς, εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε για να μιλήσουμε για αυτό το Σαρακατσάνικο Γλέντι, το τρίτο κατά σειρά που διοργανώνει ο Σύλλογος το Σάββατο. Έτσι ακριβώς. Διοργανώνεται στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκη στο γήπεδο, ανοιχτό Σαρακατσάνικο Γλέντι. Για όλο τον κόσμο, για όλους τους Σαρακατσάνους και φίλους των Σαρακατσάνων. Να βρεθούμε από κοντά, να ταμώσουμε, να γλεντήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε. Ένα καλοκαιρινό γλέντι. Ένα καλοκαιρινό. Από τα τελευταία. Είναι γλέντι που σηματοδοτεί την έναρξη της χορευτικής μας χρονιάς. Mm-hmm. Είμαστε, όπως είπαμε, του σχολείου. Είναι η έναρξη του Σεπτέμβριου και κλείσιμο είναι σε Χαλκιδόνα που κάνουμε τον Ιούνιο της χορευτικής μας χρονιάς. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο θα συγκεντρωθείτε στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε... Και όσοι έρθουν εκεί βεβαίως θα απολαύσουν μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια του χώρου. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχετε η Γιώτα η Κρύβα. Θα έρθει στο γλέντι μας μαζί με το Σπίτι Γανιό θα είναι. Στο κλαρίνο έχουμε τον Κώστα Ζαραλή και έναν ερχόμενο αστέρι που είναι μέσα από το σύλλογό μας, τον Γιώργο Μαλιαχόβα. 7,5 ώρα είναι προσέλευση του κόσμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πολύ σημαντικό. Σημαντικό αυτό, δεν βάλαμε είσοδος. Αυτά τα χρόνια που περνάμε, τα δύσκολα. Και περιμένουμε όλοι μαζί. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Μας παίρνουν από διάφορα μέρη, από Καβάλα, από Ξάνθη, γενικά από Κατερίνη, όλοι να έρθουν για αυτό το γλέντι να περάσουν όλοι μαζί. Mm-hmm. Άλλωστε, κύριε πρόεδρε, οι δράσεις του συλλόγου σας είναι γνωστές, είναι πετυχημένες, τις γνωρίζουμε πολύ καλά, τις παρουσιάζουμε κάθε φορά. Και σίγουρο είναι ότι θα είναι μια πετυχημένη εκδήλωση αυτή του Σαββάτου. Αυτό ευελπιστούμε και εμείς. Φυσικά με την παρουσία όλων. Όλων. Και επίσημα. Και όχι μόνο Σαρακατσανέων. Και φίλοι του Σαρακατσανέων. Έφερα και μια πρόσκληση προς το Άντρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν γίνει και χορηγή μας, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι δίπλα μας. Να έρθετε όλοι μαζί για να απολαύσετε αυτό το γλέντι. Το ανοιχτό Σαρακατσανικό γλέντι. Και είπατε, κύριε πρόεδρε, ότι αυτό στην ουσία σηματοδοτεί και την έναρξη της περίοδου για τα χορευτικά. Ναι. Πούμε λίγο με τα χορευτικά του συλλόγου. Από 1η Οκτωβρίου, θέλει να έρθει. Από 1η Οκτωβρίου ξεκινάνε τα χορευτικά μας τμήματα. Ο σύλλογό μας εδρεύει στην Θεσσαλονίκη με κοινών 17-19 στην περιοχή Μπότσαρη. Ξεκινάμε από αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχουν τμήματα από τις 5 παρά. Το μικρό, το πιο μεγάλο, το μεσαίο, μέχρι τις 10 η ώρα. Θεατρική ομάδα, την Κυριακή. Κάθε Κυριακή στο Σύλλογο. Όλη κάθε εκεί. Κυριακή, λοιπόν, ραντεβού, όποιος θέλει, για να μάθει τους Σαρακατσάνικους χορούς. Την παράδοσή μας. Την παράδοση. Την παράδοση δικιά μας. Οι νέοι συμμετέχουν σε όλα αυτά, κύριε πρόεδρε. Το ευχάριστο είναι ότι εδώ και τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους νέους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Γιατί είναι δίπλα μας. Ραντεβού, το κάλεσμα είναι δίπλα μας όλοι. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο στην Αγία Παρασκευή για το τρίτο Σαρακατσάνικο Γλέντι. Έτσι ακριβώς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε εδώ από κοντά. Με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες όπως είπαμε, η Γιώτα Γρίβα για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη πάνω τη φέρνουμε και πιστεύω ότι θα περάσουμε αξέχαστα. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε και να υπενθυμίσω, το είπατε και εσείς, το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε.